Να ξεκινήσω λέγοντας ότι το κίνημα των υγειονομικών στηρίζει και αυτή τη σύσκεψη και κάθε σύσκεψη που γίνεται στη προσπάθεια οργάνωσης όλων των εργαζομένων με κοινά αιτήματα, με κοινή πάλη, όπως και όλο το προηγούμενο διάστημα. Η σημερινή εκδήλωση δυστυχώς πραγματοποιείται σε μια περίοδο αρματώδους αύξησης των κρουσμάτων σε πολλές περιοχές της χώρας μας, ιδίως στη Βόρεια Ελλάδα και την πόλη μας. Η κατάσταση σε αυτό το φόντο είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και απαιτεί σήμερα από εμάς να αναλάβουμε την προσωπική ευθύνη που μας αναλογεί, χωρίς βέβαια αυτή να είναι στο ίδιο μήκος κύματος που θέλει η κυβέρνηση, όπως έκανε και πριν, που τόνισε όπως και πριν από λίγο η ομιλία με το διάγγελμά του ο Πρωθυπουργός. Η ευθύνη μας σήμερα δεν είναι άλλη από τη συμμετοχή στο μαζικό και οργανωμένο αγώνα για άμεσα μέτρα προστασίας της ζωής και της υγείας της δικιάς μας και των οικογενειών μας πριν να είναι αργά. Άμεσα μέτρα ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αλλά και μέτρα αποτροπής της διασποράς σε μέσα μαζικής μεταφοράς και χώρους δουλειάς και εκπαίδευσης, ώστε να μην θρυνήσουμε αμέτρητα θύματα στο βωμό του καπιταλιστικού κέρδους. Από την πρώτη στιγμή της πανδημίας στη χώρα μας, οι νοσοκομιακοί γιατροί μέσω της Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών Θεσσαλονίκης και της Ομοσπονδίας μας αναδείξαμε ότι το δημόσιο σύστημα υγείας ήταν οχύρωτο. Είναι αδύναμο να ανταπεξέλθει στις μεγάλες ανάγκες που θα γεννούσε η πανδημία. Η ελλείψη σε έψυχο δυναμικό αλλά και η υλικοτεχνική υποδομή ήταν και συνεχίζουν να είναι τέτοιες που δημιουργούν τεράστια προβλήματα στην παροχή ιατροφαρμακευτικής φροντίδας, της συνήθης νοσηρότητας, πόσο μάλλον σε συνθήκες πανδημίας που ζούμε σήμερα. Βρισκόμαστε πλέον στη διάρκεια του δευτέρου κύματος, ήδη 8 μήνες μετά την έναρξη της πανδημίας. Ήδη στα μέσα Αυγούστου, τα νοσοκομεία της πόλης μας φτάσαν στα όρια τους για τη διαχείριση των ασθενών με κορονοϊό, δίνοντας με το χειρότερο τρόπο τις τεράστιες ελλείψεις. Χαρακτηριστικά στο νοσοκομείο που δουλεύω στο Παπα-Νικολάου, που ήταν νοσοκομείο αναφοράς, φτάσαμε να νοσηλεύουμε περισσότερους από 60 ασθενείς σε 3 διαφορετικούς ορόφους με ελάχιστο προσωπικό. Υπήρξαν μέρες που υπήρχαν στην εφημερία 3 γιατροί συνολικά για όλους αυτούς τους ασθενείς και 3 νοσηλευτές ανά όροφο. Αναλογιζόμενος κανείς τη δυσκολία νοσηλείας και παρακολούθησης τέτοιων ασθενών, μπορεί να φανταστεί το τεράστιο φόρτο εργασίας και την πίεση στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Και όλα αυτά έγιναν κατά μεσής του καλοκαιριού, που δείχνει το τι μπορεί να αποκολουθήσει σε πολλαπλάσιο βαθμό τους επόμενους μήνες. Στην Αττική, ήδη οι εικόνες με τα εκατοντάδες κρούσματα και τις γεμάτες μονάδες εντατικής θεραπείας αποδεικνύουν πως ο ισχυρισμός της κυβέρνησης ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι στελεχωμένο και έτοιμο είναι όχι μόνο ψεύτικος, αλλά και επικίνδυνος για την υγεία του λαού και του υγειονομικού προσωπικού. Στην ίδια κατάσταση είναι και τα νοσοκομεία της πόλης μας, κρούοντας τον κόμμα του κινδύνου σε αυτή τη φάση που φαίνεται πως τα κρούσματα αυξάνονται εκθετικά. Ενδεικτικά, πριν από την αρχή της κρίσης, τα κενά στα νοσοκομεία υπολογίζονται σε 30.000 υγειονομικούς, 6.500 γιατρούς όλων των ειδικοτήτων. Στην πόλη μας, τα κενά σε ιατρικό προσωπικό έφταναν πριν την έναρξη της πανδημίας το 30% στα δημόσια νοσοκομεία, ενώ σε κρίσιμες ειδικότητες όπως η πνευμονολογία ξεπερνούσαν το 50%. Τα νούμερα είναι ηλικιώδη και δεν επιτρέπουν καμιά παρεμηνία για την τεράστια υποστελέχωση των δημοσίων δομών υγείας. Οι ελάχιστες προσλήψεις των 400 μόνιμων γιατρών που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση, πέρα από το ότι θα ολοκληρωθούν μετά το κύμα του κορονοϊού, όπως φαίνεται, είναι σταγόνα στον ωκεανό μπροστά στην πραγματικότητα. Ταυτόχρονα, για το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, προχώρησε μόνο σε προσλήψεις συμβασιούχων επικουρικών, περίπου 6.000 όπως λένε, δηλαδή προσωπικού με ημερομηνία λήξης, που σε 2 χρόνια η εμπειρία και η εξειδίκευσή του που θα αποκτήσουν θα πεταχτεί στον κάδο των αχρήστων. Και σε αυτή την περίπτωση, τα κενά που έχονται να καλύψουν οι συνάδελφοι είναι τεράστια ήδη πριν την πανδημία. Στο άλλο μεγάλο θέμα των μονάδων εντατικής θεραπείας, αντί για αύξηση των διαθέσιμων κλινών ΜΕΘ, έχουμε μείωση, σύμφωνα με τα στοιχεία της ίδιας της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας. Στο πρώτο κύμα αναφέραν 1.117, στο δεύτερο, πριν από λίγες μέρες, μιλούσαν για 935 κρεβάτια και πολλές από αυτές στα χαρτιά μόνο. Τα εγγένεια στα νέα κρεβάτια μονάδας εντατικής θεραπείας που έκανε ο Πρωθυπουργός στο νοσοκομείο Σωτηρίας στην Αθήνα αποτελούν επικοινωνιακά παιχνίδια και μόνο. Δεν έχουν ουδέ μία σχέση με την απαιτούμενη αύξηση των μονάδων εντατικής θεραπείας, καθώς για να λειτουργήσουν δεν χρειάζονται μόνο κτίρια, κρεβάτια, μηχανήματα που πιθανόν υπάρχουν, αλλά κυρίως εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο δεν καλύπτεται ούτε με συμβασιούχους, ούτε με ανακύκλωση προσωπικού και μεταφορά από το ένα νοσοκομείο στο άλλο. Για κάθε ένα κρεβάτι ΜΕΘ
που ανοίγει πρέπει να προσλαμβάνεται τουλάχιστον 4 νοσηλευτές και ένας γιατρός. Όχι όπως γίνεται στα περισσότερα νοσοκομεία. Και παράδειγμα στην πόλη μας, στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, για τη λειτουργία 30 νέων κρεβατιών ΜΕΘ, προκηρύχθηκαν μόλις 20 θέσεις μονίμων γιατρών και καμιά νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού. Όπου ήδη τα υπάρχοντα κρεβάτια ήταν και υποστελεχωμένα και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ιδιαίτερα κρίσιμη είναι η κατάσταση και στην πρωτοβάθμια φοιτητή υγείας. Η κυβέρνηση υποκριτικά ισχυρίζεται ότι αξιοποιήθηκαν όλες οι δυνατότητές της, όταν ουσιαστικά δεν πήρε κανένα μέτρο για την ανάπτυξη, τη στελέχωση και τον εξοπλισμό των αποδεκατισμένων κέντρων υγείας και των περιφερειακών ιατρείων, που θα έπρεπε να παίζουν καθοριστικό ρόλο στην παρακολούθηση των χρονίων πασχόντων, καθώς και των ασυμπτωματικών ή με ελαφρά συμπτώματα ασθενών κορονοϊό. Με αυτή την τακτική, επιπρόσθετα με την αναστολή λειτουργίας κλινικών και εσωτερικών ιατρείων των νοσοκομείων, ουσιαστικά δημιουργείται ένα σύστημα υγείας μίας πάθησης, μίας νόσου, αφήνοντας εκτεθισμένους όλους τους χρονούς πάσχοντες. Χρειάζεται και είναι δυνατό σήμερα, με βάση την πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας, ένα δημόσιο σύστημα υγείας που πρωτίστως θα παρέχει πρόληψη και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αλλά και θεραπεία και αποκατάσταση. Μόνο έτσι μπορεί να γίνει η ολιστική προσέγγιση της δημόσιας υγείας με σκοπό την προαγωγή της στο σύνολο του πληθυσμού. Δημόσια υγεία που θα μπορεί να καλύψει τις πάγιες ανάγκες των ασθενών, αλλά και τις έκτακτες όπως σε περίπτωση πανδημίας ή φυσικής καταστροφής. Συνάδελφοι, συνάδελφοι, αντίστοιχα με όλα αυτά που περιέγραψα στους χώρους μας, καθημερινό είναι το ρίσκο, καθημερινό ρίσκο είναι το ωράριο εργασίας για τους χιλιάδες εργαζόμενους σε όλη τη χώρα. Με τους χώρους δουλειάς να έχουν μετατραπεί σε βασικές εστίες μετάδοση του κορονοϊού. Τα πολλαπλά περιστατικά υπερμετάδοσης σε μεγάλα εργοστάσια μαρτυρούν την αλήθεια. Στην περιοχή μας είχαμε τα 38 παραδείγματα στα κονσερβοποιία, σε Πέλα και η Μαθία με τα εκατοντάδες κρούσματα. Εκεί που με ευθύνη της εργοδοσίας τα μέτρα προστασίας ήταν πλημελή παρά τις ιδιαιτερότητες της εργασίας, ενώ και η αντίδραση στις πρώτες μολύνσεις έθετε ως προτεραιότητα την απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρήσεων και όχι την υγεία όλων των εργαζομένων. Τελευταίο παράδειγμα είναι, που δεν είναι το τελευταίο παράδειγμα, όταν έγραφα το κείμενο ήταν το τελευταίο παράδειγμα, αλλά από τότε έχουν προκύψει πολλά, είναι αυτό της μεγάλης διασποράς στο πλήρωμα του πλοίου Διονύσιος Σολωμός, που συνέχιζε να ταξιδεύει κανονικά ενώ υπήρχαν κρούσματα και έπιασε μια λιμάνια από τότε. Δεκάδες κρούσματα σε επιχειρήσεις υπάρχουν και στην πόλη μας, όπως το εργοτάξιο επέκτασης του αεροδρομίου και σε μελετητική εταιρεία, με αυτά να αποτελούν πλέον καθημερινό γεγονός, καταδεικνύοντας την επίγουσα ανάγκη στη λήψη άμεσων μέτρων αποφυγής της διασποράς στους χώρους δουλειάς με ευθύνη των εργοδοτών. Με ευθύνη της κυβέρνησης, οι συνέπειες από την νόσηση με κορονοϊό πέφτουν πάνω στους εργαζόμενους. Ήδη ψήφισαν διάταξη για περιοριακή απασχόληση για να καλυφθεί το διάστημα απουσίας στην εργασία. Ανάμεσα στους εργαζόμενους υπάρχει φόβος να μην χαθεί το μεροκάματο σε ενδεχόμενο που προεθούν θετικοί. Ενώ ακόμα και όταν εμφανίζονται αποδεικμένα κρούσματα, υπήρχαν καταγγελίες στους εργαζόμενους ότι οι χώροι δουλειάς παράμεναν σε πλήρη λειτουργία, άρρωστοι πιέζονταν να πάνε για δουλειά για να μην μείνουν πίσω οι παραγγελίες, δηλαδή τα κέρδη της εταιρείας. Για αυτά τα κέρδη δεν υπολογίζουν ούτε τη ζωή και την υγεία του λαού. Πάνω σε αυτό υπάρχει εμπειρία και από το χώρο το δικό μας της υγείας. Συγκεκριμένα, ο βασικός αντίλογος στις διεκδικήσεις μας, που ακούμε καθημερινά από Υπουργείο, Κυβέρνηση, Διοικήσεις Νοσοκομείων και των Υγειονομικών Περιφερειών, είναι ότι ο προϋπολογισμός δεν μπορεί να αντέξει το κόστος των ετοιμάτων μας, δηλαδή μαζικών προσλήψεων, ενίσχυση των μονάδων εντατικής θεραπείας και πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, πλήρη εξοπλισμός όλα τα τμήματα. Ομολογούν για άλλη μια φορά με το πιο γενικό τρόπο ότι αντιμετωπίζουν την υγεία του λαού ως κόστος αλλά και ως πεδίο κερδοφορίας της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αντίθετα με όλα αυτά, ακόμα και μέσα στην πανδημία, προχώρησαν σε εξοργιστικά μέτρα ενίσχυση των ιδιωτικών ομήλων με ζεστό χρήμα. Άφηξαν την αποζημίωση των ιδιωτικών κλινών μέθα από 800 στα 1.600 ευρώ ημερησίως. Ενώ σε απόφαση της κυβέρνησης το Σεπτέμβρη προβλεπόταν αποζημίωση 30 εκατομμύρια ευρώ για τη χρήση των ιδιωτικών μονάδων υγείας σε περίπτωση έξαρσης, έχοντας το θράσος να το ονομάσουν επίταξη του ιδιωτικού τομέα. Βέβαια, όταν άκουγαν το αίτημα των υγειονομικών για επίταξη των ιδιωτικών μονάδων υγείας χωρίς όρους και αποζημιώσεις, έβγαζαν σπυράκια. Δεν δίστασαν δηλαδή να αφήσουν παροκλεισμένο με αναστολή εργασίας χιλιάδες γιατρούς, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό των ιδιωτικών κλινικών, γιατί δεν γίνονταν χειρουργία ή εξετάσεις για να αυξάνουν τα κέρδη τους, ιδιαίτερα στο πρώτο κύμα,
προσωπικό που με την εμπειρία του θα μπορούσε να παίξει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της πανδημίας αλλά και των ασθενών με χρόνια προβλήματα που στείλανε στο σπίτι. Σε μια προσπάθεια πλήρους αναστροφής της πραγματικότητας, η κυβέρνηση με περίσσιο φράσος έριξε και συνεχίζει στο ίδιο τροπάρι να ρίχνει την ευθύνη της αντιμετώπισης όλης της κατάστασης στο λαό. Η επίκληση της ατομικής ευθύνης, όσο σημαντική και να είναι, δεν μπορεί να κρύψει τις τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης για τις ελλείψεις στο δημόσιο σύστημα υγείας, για τις πάμπολες εικόνες συγχρονισμού στα μέσα μαζικής μεταφοράς, την ουσιαστική έλλειψη μέτρων αποφυγής μετάδοσης σε μεγάλους εργασιακούς χώρους και την εκπαίδευση. Δεν μπορεί να κρύψει ότι δεν ελήφθη ούτε ένα ουσιαστικό μέτρο ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Η κυβέρνηση είναι έκθετη σε αυτό. Όλο το προηγούμενο διάστημα που κερδίθηκε με την προσπάθεια και τις θυσίες του λαού που εφάρμοσε τις επιστημονικές οδηγίες πήγε ουσιαστικά χαμένο για την προετοιμασία του Εθνικού Συστήματος Υγείας για την αντιμετώπιση του δευτέρου κύματος. Ταυτόχρονα, τα μέτρα ασφαλείας σε χώρους δουλειάς, στα σχολεία και τις σχολές γίνονται λάστιχο και θυσία στο βωμό του κέρδους. Τα υγειονομικά πρωτόκολλα, σε πολλά εισαγωγικά, για τους χώρους δουλειάς είναι τουλάχιστον αστεία, αφού κόβονται και ράβονται κατά παραγγελία των εργοδοτών. Δεν γίνεται καμιά ουσιαστική ενημέρωση στο προσωπικό, ενώ ακόμα και το αν υπάρχουν κρούσματα, κυριαρχεί σιωπή πάντα για το καλό της εταιρείας. Συνάδελφοι, συνάδελφοι, απέναντι σε όλα αυτά πρέπει να απαντήσουμε δυναμικά. Οι υγειονομικοί ξέρουμε ότι δεν είμαστε μόνοι σε αυτόν τον αγώνα, ξέρουμε ότι έχουμε στο πλάι μας όλους εσάς. Η στήριξη της κινητοποίησης μας όλο το προηγούμενο διάστημα έδειξε ότι η αλληλεγγύη των εργαζομένων δεν μένει στα χειροκροτήματα όπως θέλει η κυβέρνηση. Η αλληλεγγύη μεταξύ των εργαζομένων οικοδομείται στα κοινά αιτήματα, στη στήριξη των αιτημάτων και των αγώνων των άλλων κλάδων. Η συμμετοχή προσώπων από δεκάδες σωματεία της πόλης στη σύσκεψη για την υγεία το καλοκαίρι, που συντόνισαν και διοργάνωσαν τα σωματεία των υγειονομικών, ήταν πολύ ενθαρρυντική. Μέσα σε αυτήν εκφράστηκε ότι το ζήτημα της υγείας δεν αποτελεί μόνο πρόβλημα των υγειονομικών, αλλά όλων των εργαζομένων. Μόνο μέσα από την κοινή πάλη των εργαζομένων μπορεί να δημιουργηθεί ένα μέτωπο ενάντια στη βάρβαρη πολιτική που δεν διστάζει να τσακίσει κάθε εργατικό δικαίωμα για να συνεχίζουν να αυξάνονται τα κέρδη των λίγων. Τέτοιες ενέργειες πρέπει να πληθύνουν, καθώς μόνο έτσι γίνεται πιο δυνατός ο αγώνας του ταξικού κινήματος. Όλοι μαζί ενώνουμε τη φωνή μας, οι εργαζόμενοι στην υγεία, οι εκπαιδευτικοί, οι εργαζόμενοι στα σούπερ μάρκετ, στα εργοστάσια, στις οικοδομές, σε όλες τις χώρες δουλειάς, στα σχολεία και τα πανεπιστήμια. Ενώνουμε τη φωνή μας και παλεύουμε για μια κοινωνία όπου η υγεία δεν θα είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα. Ενώνουμε τη φωνή μας με τους μαθητές που διεκδικούν στοιχειώδη μέτρα προστασίας της τάξης τους, με τους χιλιάδες εργαζομένους σε διάφορους κλάδους που είναι με το φόβο της απόλυσης, που έχουν υποστεί χτυπήματα από τις πάμπολες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου της κυβέρνησης. Γι' αυτό, λοιπόν, καλούν όλα τα σωματεία και τα συνδικάτα να διεκδικήσουν άμεσα μέτρα ενίσχυσης του δημοσίου συστήματος υγείας. Με πλήρη στελέχωση, με μόνιμο προσωπικό και εξοπλισμό όλων των δημοσίων δομών υγείας και μονιμοποίηση των συμβασιούχων τώρα χωρίς όρους και προϋποθέσεις, ανάπτυξη του απαραίτητου αριθμού κλινών ΜΕΘ, άμεση επίταξη κλινών, κρεβατιών, μονάδων εντατικής θεραπείας, εργαστηρίων, εξοπλισμού και προσωπικού του ιδιωτικού τομέα χωρίς όρους και χωρίς αποζημιώσεις, μόνιμο μηχανισμό επιδημιολογικής επιτήρησης και δειγματοληπτικής παρακολούθησης της επιδημίας. Να ενισχυθούν άμεσα με μόνιμο προσωπικό οι δομές πρωτοπάθμιας φροντίδας υγείας, άμεσα μέτρα για τη διασφάλιση της υγείας στα εργοτάξια, τα γραφεία και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, με ευθύνη, εργοδοσίας και κράτους, να μην χαθεί ούτε μισό μεροκάματος στους συναδέλφους, ούτε μια ώρα περιοριακής απασχόλησης των εργαζομένων, αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας, κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης στον χώρο της υγείας. Όλα αυτά που ζούμε σήμερα, από τη διαχείριση της πανδημίας και της επερχόμενης κρίσης ως το βάθμο των υπεραριστικών ανταγωνισμών στην περιοχή μας, είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που κοινή συνισταμένη έχει την κερδοφορία του κεφαλαίου. Για να προστατευτούν τα κέρδη των επιχειρήσεων, πρέπει να μείνουμε απροστάτευτοι εμείς σε όλα τα επίπεδα. Αποδεικνύεται και με αυτόν τον τρόπο ότι η προστασία της ζωής και της υγείας των εργαζομένων είναι υπόθεση του ίδιου του εργατικού κινήματος, μάχη που μπορεί να κερδιθεί μόνο αν οι εργαζόμενοι πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους με οργανωμένοι πάλι μέσα από το σωματείο και τους μαζικούς φορείς. Ευχαριστώ.